Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης Κώστας Κούκουρας, σύμφωνα με τον οποίο κάθε μέρα και μια νέα εστία πυρκαγιάς καταγράφεται στο Νότιο Εύρο και πιο συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή των Φερών. Τελευταία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, αλλά ευτυχώς περιορίστηκε από τους άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης, ήταν στην περιοχή του Λουτρού. Ξεκινήσαμε την Παρασκευή με μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Καβυσσού, του οικισμού της Καβυσσού, δυτικά του οικισμού, κοντά στο στρατό, την ταξιαρχία, 31 ταξιαρχία. Η πυρκαγιά αυτή εκδηλώθηκε κοντά σε ένα αγροτικό δρόμο, ξεκίνησε από εκεί και λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν εκείνη τη στιγμή, πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Το έργο μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κινητοποιηθήκαμε άμεσα και καταφέραμε τελικά να την οριοθετήσουμε και να την κατασβέσουμε αργά το βράδυ. Η πυρκαγιά αυτή, εκτός του ότι πήρε μεγάλη έκταση, υπήρξε κίνδυνος να επηρεάσει το αντλιοστάσιο του φυσικού αερίου, πέρασε από το σημείο που περνάει και ο αγωγός του ΤΑΠ και σταμάτησε τη σταματήσαμε ακριβώς έξω από την περίφραξη του αντλιοστασίου της ΔΕΣΦΑ. Την επόμενη μέρα εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά, αυτή τη φορά στην γέφυρα της Εγνατίας Οδού που βρίσκεται στο ύψος Αρδανίου Καβυσσού, κάτω από την οποία γέφυρα υπήρχαν σταθμευμένες 6 πλατφόρμες με μπάλες από άχυρο. Περίπου τις υπολογίζουμε 1.200 μπάλες πρέπει να υπήρχαν στις πλατφόρμες αυτές. Η πυρκαγιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη έντασης, με αποτέλεσμα το υψηλό πυροθερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε στις πυρκαγιά αυτή να επηρεάσει το κέλυφος, να το πω έξω, το κάτω μέρος της γέφυρας, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ο πλεισμός της γέφυρας, κάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και χρειάζεται έλεγχο, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ασφάλεια στη διέλευση των οχημάτων από την Εγνατία Οδό. Γι' αυτό το λόγο ενημερώσαμε την Εγνατία Οδό, η οποία σήμερα θα κάνει αυτοψία στη γέφυρα για να διαπιστώσει αν υπάρχει πρόβλημα ή όχι στη διέλευση των οχημάτων της Εγνατίας Οδού. Η κυκλοφορία απαγορεύτηκε από την ώρα εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή περίπου στις 5.30 ώρα το απόγευμα, έως και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Πριν από ένα χρονικό διάστημα περίπου 10 ημερών είχαμε πάλι εκδήλωση πυρκαγιάς στην Καβυσσό, αυτή τη φορά στο ανατολικό μέρος του οικισμού, όπου έκαψε περίπου 110 στρέμματα, ενώ αυτή η προχθεσινή έκαψε περίπου 170 στρέμματα δασικής έκτασης. Και γενικότερα υπάρχει ένας προβληματισμός, διότι όλες αυτές οι πυρκαγιές κινήθηκαν περιμετρικά του οικισμού της Καβυσσού. Η υπηρεσία μας και συγκεκριμένα το ανακριτικό γραφείο διενεργεί έρευνα για τις πυρκαγιές αυτές, και λόγω της σοβαρότητας των πυρκαγιών αυτών έχει ενημερωθεί και η υποδιεύθυνση ασφάλειας της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, όπως και κλιμάκιο της ΔΑΕ, δηλαδή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει έδρα την Κομοτηνή, και διεξάγονται έρευνες ώστε να εντοπίσουμε τα αίτια που προκάλεσαν αυτές τις πυρκαγιές σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα στην ίδια περιοχή. Αυτό έχω να πω όσον αφορά το προανακριτικό έργο.